Λοιπόν, ένα από τα στοιχεία που δείχνουν ότι το κράτος είναι διαλυμένο είναι ότι όταν έχουμε να κάνουμε μία συναλλαγή μαζί του, δηλαδή είτε στο νοσοκομείο, είτε στην εφορία, είτε στο ΙΚΑ, είτε οπουδήποτε αλλού, με το που πάμε και τελειώσουμε εκείνη τη στιγμή ή τελειώσουμε γρήγορα, βγαίνουμε έξω και κάνουμε το σταυρό μας. Τι ήταν αυτό, Παναγία μου, τι θαύμα έγινε. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι το κράτος είναι μπουρδέλο. Και υπάρχει λόγος που το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί είναι μπουρδέλο. Και η αστυνομία δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το πράγμα. Η αστυνομία είναι κρατικός μηχανισμός. Η αστυνομία έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι ότι μόνο το βλέπεις έξω, δεν υπάρχουν αστυνομικοί, τίποτα, παρκάρει ο άλλος όπου βρει, σε κλέμουν στη μέση του δρόμου, δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Πίσω από την Αμερικανική πρεσβεία, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού από πίσω δηλαδή, πάντα είναι παρκαρισμένα δύο περιπολικά για να φυλάνε την πρεσβεία. Άμα δείτε λοιπόν και περάσετε από εκεί, από αυτούς τους δρόμους είναι. Στον ένα δρόμο που είναι το περιπολικό, πάντα είναι διπλοπαρκαρισμένα αμάξια δίπλα του. Και στο άλλο που είναι το φανάρι για να πας στο ναυτικό νοσοκομείο, πάντα το σκοτώνει το κόκκινο. Πάντα. Περνάνε με κόκκινο όλοι. Μπροστά στο περιπολικό. Θέλω να πω ότι έχει φτάσει η αστυνομία σε ένα επίπεδο που πλέον δεν τους νοιάζει, με την έννοια κιόλας, δεν τους νοιάζει ούτε εγωιστικά να ασχοληθούν. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και από το γεγονός ότι σε ένα χρόνο έχουν αλλάξει τρεις υπουργοί προστασίας του πολίτη. Ήταν ο Θοδωρικάκος, όπως λεγότανε, μετά πήγε ο Οικονόμου και τώρα είναι ο Χρυσοχοΐδης. Δεν αλλάζεις λοιπόν τρεις υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για ένα συγκεκριμένο τομέα, αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πάντα η δικαιολογία τους είναι ότι είναι υποστελεχωμένοι. Εντάξει, σου λέει δεν έχουμε άτομα. Είναι κλειστά τα αστυνομικά τμήματα γιατί δεν έχουμε άτομα. Δεν μπορούμε να κάνουμε περιπολία γιατί δεν έχουμε άτομα. Δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, να έρθουμε. Αν πάρεις εσύ τηλέφωνο τώρα και πεις με κλέβουνε, θα έρθουν μετά από δύο ώρες. Και ας είσαι δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Θα σου πούνε πάντα δεν έχουν άτομα. Και όμως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση με τους περισσότερους αστυνομικούς ανακατοίκους μόνο πίσω από την Κύπρο. Άρα. Σημαίνει ότι δεν είναι υποστελεχωμένοι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Δηλαδή, εκτός αν πούμε ότι, παιδιά, ξέρετε τι γίνεται, πρέπει να έχουμε 2 εκατομμύρια αστυνομικούς. Αν πούμε ότι πρέπει να έχουμε 2 εκατομμύρια αστυνομικούς την ώρα που, ξέρω εγώ, που στη Βρετανία είναι, ξέρω εγώ, 500.000 όλοι και όλοι, και η Βρετανία είναι 8 φορές μεγαλύτερη από εμάς, τότε υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό που συνέβη στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, που ο άλλος έσφαξε την κοπέλα μπροστά από το φρουρό. Είναι αδιανόητο. Πρόσεξε, όχι, δεν είναι αδιανόητο. Είναι από αυτά που λες, είναι πέρα από το αδιανόητο. Είναι από αυτά που λες, δεν συμβαίνουν ούτε στο μπουρδέλο που είμαστε. Ούτε στο μπουρδέλο που είμαστε. Γιατί φανταστείτε ότι πάει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα, ρε μαλάκα, και λέει προστατέψτε με, βοηθήστε με. Και το αστυνομικό το γράφει στα αρχίδια του. Είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αν ας πούμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή. Πραγματικά προσπαθώ να βάλω τα λόγια μου σε μία σειρά για να μην τρελαθώ. Δεν υπήρξε ούτε αυτό που λέμε γυναική αλληλεγγύη. Αξιωματικός υπηρεσίας ήταν η γυναίκα και εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα μια γυναίκα τρομαγμένη και σου λέει ότι ο τάδε δεν σου λέει, ξέρω εγώ, ότι έχω την εντύπωση ότι κάποιος με ακολουθεί ή είδα ένα μάξι να με ακολουθεί, τίποτα. Σου λέει με στοιχεία γυναίκα προς γυναίκα ότι αυτός, ο οποίος του έχω κάνει μήνυση παλιότερα, με έχει χτυπήσει, έχει συλληφθεί για ναρκωτικά, έχει συλληφθεί για επίθεση σε μπάτσους, σου λέει ότι αυτός ο τύπος τον βλέπω και φοβάμαι και κινδυνεύω. Και γυναίκα προς γυναίκα την γράφει στα παπάρια της. Και συνεχίζεται το πράγμα να γίνεται ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, γιατί βγαίνει τώρα ότι ο αστυνομικός που ήταν στο κουβούκλιο και δεν ασχολήθηκε, είχε κάνει φυλακή. Ενώ ήταν αστυνομικός και τον ξαναφέρανε πίσω μέχρι να τον διώξουνε. Δηλαδή ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης και έκανε φυλακή. Προσέξτε, στο μπουρδέλο που είμαστε, για να κάνει κάποιος φυλακή, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει κάνει. Αυτός έκανε φυλακή ένα χρόνο. Βγήκε, τον ξανακάνανε αστυνομικό. Γελάω, μαλάκα, γιατί είναι πραγματικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να κάνει. Τον ξανακάνανε αστυνομικό, τον βάλανε σε ένα κουβούκλι εκεί πέρα απ' έξω, μπροστά στα μάτια του. Ο άλλος έβγαλε μια χατζάρα, την έσφαξε και λέει δεν αντιλήφθηκα, λέει τι έγινε. Πρόσεξε, που δεν είναι πυροβολισμός από ελεύθερο σκοπευτή, που άμα φας σφαίρα εκεί δεν καταλαβαίνεις από τι πέθανες, γιατί δεν προλαβαίνει το μυαλό να καταλάβει τι έχει γίνει, οπότε δεν ξέρεις γιατί πέθανες, δεν ξέρεις ότι πέθανες. Εκείνη τη στιγμή απλά σβήνεις. Έγινε μπροστά του ουρλιαχτά, πετάχτηκε όλο το μαχαίρι με τη χατζάρα, τη σκότωσε ουρλιαχτά και ο άλλος δεν βγήκε καν από το κουβούκλιο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέμε. Έχετε υπόψη σας ότι μπορεί, βάλτε, ξέρω εγώ, εσείς, σας λέω, τη γυναίκα σας, την κόρη σας, τη μάνα σας, εσάς τον εαυτό σας τον ίδιο. Και να πάτε στο αστυνομικό τμήμα και να πείτε,
Νιώθεις μια απειλή εκείνη τη στιγμή. Κάποιος σε απειλεί, σε αυτό, σε παρακολουθεί και τέτοια. Λες που θα πω, να πω στην αστυνομία. Όχι μόνο σε γράφουν στα παπάρια τους, φεύγεις, κατεβαίνεις κάτω και μπροστά στα μάτια του αστυνομικού σε σκοτώνει. Και ο άλλος μαλάκα ήταν σε φάση, δεν μπορώ να καταλάβω. Έβλεπε survivor, με χάζευε κόλλους στο Instagram, δηλαδή τύπου. Α, κολλάρα έχεις αγάπη μου. Ναι, ναι, ναι. Ωπ, τι γίνεται, τι είναι αυτό. Χατζάρα, μαχαίρι. Α, μου απάντησε, ρε. Τα μουνάκι. Δηλαδή, μαλάκα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο να έχει γίνει. Είναι αυτό το πράγμα, είναι όλο. Όχι μία παράνοια. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η λύση. Εγώ αυτό που ξέρω από το. Από όπως κυκλοφορώ, από αυτά που βλέπω, από αυτά που διαβάζω, από αυτά που ακούω και τέτοια, είναι ότι δεν νοιάζονται. Δεν νοιάζονται. Είναι τραγικό. Είναι, ρε παιδί μου, είναι το χειρότερο συνέστημα. Είναι να πηγαίνεις σε κάποιον όταν έχεις ανάγκη και να μην νοιάζεται ο άλλος. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορεί να σου πει 15.000 δικαιολογίες, να σου πει ότι ξέρω εγώ αυτό, εκείνο, δεν μπορώ, πονάει το πόδι μου, πονάει το τέτοιο, πονάει αυτό, πονάει εκείνο. Το χειρότερο συνέστημα είναι να σου πει δεν με νοιάζει. Είναι η χειρότερη απάντηση που μπορεί να πάρεις από κάποιον, πόσο μάλλον από ένα κρατικό φορέα που είναι εκεί να σε προστατέψει. Ρε μαλάκες, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή το καταλαβαίνετε. Το βάζετε με το νου σας. Να σε σκοτώνουν σε αστυνομικό τμήμα ενώ έχεις πάει να ζητήσεις προστασία. Και θα βγουν τώρα όλοι υπεύθυνοι και θα πούνε θα τα λύσουμε όλα. Δηλαδή, από εδώ και πέρα τελείως. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Λάθος. Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο. Και σκότωσε την κοπέλα.